όπως είναι το χόρτο που είναι σημαντικός παράγοντας, όπως είναι και ο κόσμος που βρίσκεται στο γήπεδο, γιατί όταν θα έχουμε καλό, να το προσφέρουμε στο φίλαθλο καλό χώρο να έρθει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, σίγουρα και θα έχουμε περισσότερο κόσμο, θα έχουμε περισσότερα έσοδα οι ομάδες, θα είμαστε γενικά και σαν επίπεδο πρωταθλήματος, θα είμαστε πολύ καλά. Μιλάς για σαν τους ηθοποιούς που θέλουν ένα καλό θέατρο, κάπως έτσι. Δηλαδή, όταν ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε ένα ωραίο περιβάλλον, το ωραίο περιβάλλον σημαίνει ένα καλό γήπεδο με χόρτο το οποίο θα μπορεί να προσφέρει αυτά που μπορεί, σίγουρα θα βοηθήσει και στο θέαμα το οποίο τόσο πολύ θέλει ο κόσμος. Mm-hmm. Καινούργια γήπεδα άρα και στην Ελλάδα. Η Λάρισα έκανε ένα καινούργιο, έξαντε εκεί, καλό γήπεδο, χρειάζεται αυτά. Δυστυχώς δεν ήμουν εκεί πέρα, ναι, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, ναι. Μου είπαν ότι ήταν πολύ καλό γήπεδο και ευχαριστίες να παίζεις. Άρα και ο ΠΑΟΚ θέλει ένα πολύ μεγάλο γήπεδο. Στην Αθήνα έχουν αυτά τα Ολυμπιακά κλπ. Ναι, και ο Ολυμπιακός έχει το Καραϊσκάκι, είναι το ΑΚΑ. Παναθηναϊκός περί του ΑΚΑ, η ΑΕΚ. Είναι ωραία γήπεδα. Mm-hmm. Είναι η Λάρισα τώρα το καινούριο. Μακάρι όλες οι ομάδες να βαθμιστούν για να κοιτάξουν και αυτό το κομμάτι. Η εθνική ομάδα είναι μεγάλο κεφάλαιο για σένα. Μεγάλη στιγμή η εθνική ομάδα. Ο κύριος Σάντος προπονητής. Σε ξέρει, τον ξέρει, τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Ξεκινήσαμε καλά. Σαν εθνική, πριν μας πεις για τους προσωπικούς. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά. Το μόνο θεωρώ στραβό πάτημα είναι το παιχνίδι με τη Γεωργία, αλλά συμφωνώ. Θα υπάρξουν και αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί ένας προπονητής να κάνει κάποια πράγματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το θετικό είναι ότι η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να βρει ρυθμό, ότι με τα παιχνίδια γίνεται καλύτερη και θεωρώ ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί. Το 0-0 στην Κροατία ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί καταρχήν δεν κέρδισαν αντίπαλοι, δεν χάσαμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα και κρατήσαμε μια διαφορά βαθμών όπου μπορεί να μας δώσει την πρόκριση απευθείας. Τώρα ακολουθούν τα μάτια με τη Μάλτα. Ο Στέλιος Μαλεζάς, πού πιστεύει ότι θα κριθεί η πρόκριση, δηλαδή με Κροατία εδώ, με το Ισραήλ ίσως, Γεωργία έξω? Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Να κοιτάμε τώρα ποιο παιχνίδι έχουμε για να το κερδίσουμε και μετά από εκεί πέρα βλέπουμε. Δεν μπορώ να σου πω ότι το πιο κρίσιμο παιχνίδι είναι η Κροατία και να μην κερδίσει τη Μάλτα. Ναι. Τότε δεν είναι κρίσιμο το παιχνίδι της Κροατίας. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι είναι το επόμενο. Ο κύριος Σάντος απέδειξε και στον ΠΑΟΚ ότι είναι ορθολογιστής. Όπως λέμε, οι Γερμανοί συνήθως γι' αυτό, χωρίς να παίζουν το θεαματικό ποδόσφαιρο, θριάμβευσαν στο ποδόσφαιρο. Έχει το ευτέρι που λέμε και το στυλό. Γι' αυτό λέω κάπως, μήπως κάποια άλλα παιχνίδια μας δώσουν κάτι περισσότερο. Η ισοπαλία στην Κροατία μείωσε λίγο την απώλεια της Γεωργίας. Από αυτή την άποψη το λέω. Αν κερδίσουμε τους Κροάτες, μπορεί να τους στείλουμε πίσω. Υπάρχει για να κερδίσουμε τους Κροάτες και να τους στείλουμε πίσω, θα πρέπει να κερδίσουμε και τα άλλα παιχνίδια. Σωστό, τα προηγούμενα. Σωστό. Γι' αυτό και σου λέω ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο. Η καθιέρωση είναι το μεγάλο στοίχημα. Καθιέρωση, ο σκοπός. Στην εθνική. Στην εθνική. Ο σκοπός είναι να με καλέσει και στα επόμενα παιχνίδια, να προσπαθήσω να αποδείξω στον προπονητή ότι αξίζω να βρίσκομαι εκεί και από εκεί και πέρα το να καθιερωθώ ή όχι είναι κάτι το οποίο δεν το έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Στο μυαλό μου έχω το να αποδείξω στον προπονητή ότι πρέπει να με ξανακαλέσει για να παίξω κάποια παιχνίδια για να του δείξω ότι πρέπει να με καλεί. Πάντως θα το έχεις ακούσει από πολλούς αυτό ότι έχεις κάνει τεράστια βήματα, έτσι. Δηλαδή πολλή προσπάθεια. Τίποτε δεν γίνεται στην τύχη και κανένας δεν καλείται στην εθνική για πλάκα. Ναι. Όχι, απαντώ σε αυτούς που λένε διάφορα. Θα συμφωνήσω στο ένα κομμάτι το ότι όντως η δουλειά βοηθάει. Βέβαια θες και τύχη για να πετύχεις κάποια πράγματα σίγουρα. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο έτσι ώστε να μπορώ να πω ότι πρέπει να είμαι στην εθνική, ότι ήρθε καιρό να καθιερωθώ. Όχι, ακόμα βρίσκομαι σε μεγάλη απόσταση από αυτό το κομμάτι. Δεν συμφωνείς όμως ότι όπως κλήθηκες εσύ, όπως κλήθηκαν κάποια άλλα παιδιά, βλέπουν οι προπονητές ποιος δουλεύει, ποιος προσφέρει. Ο κύριος Σάντος είναι στις κρίσεις του έως τώρα, είναι, δεν έχει μια δικαιοσύνη. Αυτό που είπες, η δικαιοσύνη, είναι από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Στον ΠΑΟΚ, αυτό το έχω καταλάβει. Και παλαιότερος Μπαθμέκ. Ναι, αλλά από τη στιγμή που ήρθε στον ΠΑΟΚ και που τον είχα ζήσει, ήταν όντως δίκαιος. Κατά τη γνώμη του ήταν δίκαιος. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει ο κύριος Σάντος, είτε στα επόμενα χρόνια,
γιατί δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάποιος άνθρωπος τις αντιλήψεις του και, και την ιδεολογία του. Πιστεύεις όμως ότι τώρα ο κύριος Σάντος πήρε μια εθνική ομάδα, προσπαθεί να κάνει μια νέα ομάδα με μια επιτυχία τεράστια πίσω μας. Θα μας σημαδεύει εκείνο, σαν ποδόσφαιρο. Πορτογαλία εννοώ και όλο θα είναι ο πύχης. Να μας σημαδεύει. Με την καλή έννοια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όλοι ξέρουμε ότι εκείνο, αυτό που καταφέρανε τα παιδιά και οι προπονητές εκείνη την χρονική περίοδο, δύσκολο να ξαναγίνει. Να πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να το καταλάβουμε. Όχι, σωστό, ότι, όχι σωστό. Ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει, απλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να γίνει. Γι' αυτό και πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, να κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε καλύτεροι εμείς, για να φέρουμε το καλύτερο. Και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Οδεύοντας προς το τέλος της κουβέντας και θα καταχραστώ για τελευταία φορά την ευγένειά σου, πιστεύεις ότι τα πράγματα σε πήγαν καλά στη ζωή? Έγινες αυτό που ονειρευόσουν από παιδί? Δόξα τω Θεώ, δεν έχω κανένα παράπονο. Ίσα-ίσα που ευχαριστώ τον Θεό κάθε βράδυ για ό,τι έχει γίνει και προσπαθώ να γίνομαι ακόμα καλύτερος. Για τους προσωπικούς μου στόχους αλλά και για τους στόχους της ομάδας. Οι ποδοσφαιριστές έχουν μια λάμψη, ξέρεις, αποτελούν ιδάλματα. Τι θα έλεγες έτσι στα νέα παιδιά που για εσάς και κυρίως μέσω της Εθνικής και κυρίως του ΠΑΟΚ ενός λαοφιλού συλλόγου αποτελείται ιδάλματα. Δηλαδή μια πράξη δική σου μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί. Το μόνο που. Το μόνο. Δηλαδή όπως ξεκίνησες εσύ από την επαρχία. Από τα λίγα πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι να κάνουν τα παιδιά είναι πολλή δουλειά, οπωσδήποτε πολλή δουλειά. Να ακούν τους προπονητές τους, γιατί σίγουρα αυτοί θα ξέρουν κάτι παραπάνω από αυτούς, αλλά και από τους πατεράδες τους. Γιατί όντως υπάρχει αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Ναι, να επηρεάζουν οι πατεράδες. Πατεράδες, ναι, ναι. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Σε επηρεάσαν εσύ ο πατέρας που ήταν γονείς? Ευτυχώς όχι. Όχι. Και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που πέτυχαν δεν επηρεάστηκαν από τους γονείς τους. Ευτυχώς που δεν επηρεάστηκαν. Και το άλλο το οποίο θα πρέπει να καταλάβουν είναι και ότι θα πρέπει να υπάρξει και τύχη. Mm-hmm. Ιδάλματα είχες από παιδί έτσι στην άμυνα κάποιον? Αγαπημένο. Επειδή μας... δεν ξεκίνησα σαν αμυντικός, είχα παίζει στο κέντρο, τότε ήταν στη λάμψη του, όχι ότι ακόμα δεν είναι, ο Μπέκαμ. Και τον είχα σε μεγάλη υπόλοιψη. Αλλά όταν άρχισα να παίζω αμυντικός, τότε άρχισα να μου αρέσει ο Νέστα. Όπου εκείνη την περίοδο. Ήταν νούμερο ένα στόπερ στην Ιγύη. Ναι. Στον ΠΑΟΚ γίνεται μια οικογενειακή προσπάθεια. Όλοι μιλούν για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Προχθές διάβαζα μια συνέντευξη του Τσιρίλου που μιλούσε για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Έχει ένα δέσιμο μοναδικό και με τον κόσμο και με τη διοίκηση. Είναι καλό για μια ομάδα διοίκηση να ξέρει από μπάλα. Να μην είναι δηλαδή ένα νεόπλουτο που απλά πετάει τα χρήματα στο τραπέζι. Σαν να μου λες να ασχοληθώ με κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Σίγουρα θα αποτύχω. Μαθηματικά δεδομένα θα αποτύχω. Έτσι και στο ποδόσφαιρο και πιστεύω πιο πολύ στο ποδόσφαιρο γιατί ακόμα και να ξέρεις σε κάποια μάτια θα παίζεις έξω αλλά εφόσον ξέρεις από ποδόσφαιρο και ξέρεις και από, και από τα ποδητήρια όπως λέμε έχεις περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις από κάποιους άλλους. Ναι. Κλείνοντας την κουβέντα, μια κουβέντα για τον κόσμο, ξέρεις θα στηθείς στις τηλεοράσεις, δεν γίνεται με τα εισιτήρια, μεγάλο άγχος. Και εσύ ακόμα περισσότερο που είσαι πολύ στεναχωρημένος και σε ευχαριστούμε για τη συζήτηση αυτή παρά τη στεναχώρια. Τι θέλεις να το πεις? Και τώρα που μου ήρθε η τελευταία ερώτηση, μια που μιλούσαμε για την οικογένεια, είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Ζαγουράκης κρατούσε το Σάντος όταν όλοι έλεγαν να φύγει, ξέρεις, το πρώτο διάστημα. Τελικά δικαιώθηκε. Ήταν και, τελικά δικαιώθηκε ο Ζαγουράκης, σωστό. Ναι. Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ, έτσι, και προσωπώντας τους συμπαίκτες τώρα για αυτό το μάτς? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα παιδιά θα δώσουν τα πάντα για να πάρουν την πρόκριση και είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά και να μην έρθει η πρόκριση που είναι και μέσα στο ποδόσφαιρο αυτό, δεν πιστεύω ότι θα χαθεί η αγάπη του κόσμου για την ομάδα. Τον έχεις ικανό τον ΠΑΟΚ φέτος για ένα τίτλο ή για μια δεύτερη θέση στη Champions League ή για τελικό κυπέλου ή για μια πρόκριση 32 έτσι? Ικανός. Έχουμε δείξει φέτος, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάποια πράγματα τα οποία μερικοί μπορεί να το περιμένουν. Όπως και η πρόκριση 32 είναι πολύ εφικτή και μπορεί να γίνει. Έτσι και κάποιο κύπελο, ο στόχος μας είναι το κύπελο για να κάνουμε, να πάμε όσο πιο πολύ ψηλά μπορούμε για να διεκδικήσουμε. Αλλά και ο πρωταθλητισμός, το να διεκδικήσουμε μια θέση στο Champions League είναι από τους στόχους τους οποίους θέλουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω θερμά και περαστικά. Ευχαριστώ κάθε πολύ. Επιτυχία. Να είστε καλά.